Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 819. Είναι από το βιβλίο του Ιωνά, τρίτο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Γάμα κεφάλαιο, τέσσερα εδάφιο από το βιβλίο του Ιωνά, με τη χάρη του Χριστού, Ιωνάς προφήτης. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μίας ημέρας και εκήρυξε και είπεν «Έτη 40 ημέρα και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες στην Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από το θρόνο αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκων και κάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν τη Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλήθη άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκήσωση, μηδέν είδωρ να πείωσιν, αλλά άνθρωπος και χτίνος να σκεπαστώσιν με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψωσιν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ήτης είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών και επέστρεψαν από τις οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάνει σε αυτούς και δεν έκαμεν αυτόν. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτως ο λόγος μου ενώ έτι ήμην εν την πατρίδη μου, δια τούτο προέλαβω να φύγω εις Ταρσής. Δεν εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια του κακών? Και τώρα, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχή μου απ' εμού, διότι είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος, «Είναι καλό να γανακτείς». Και εξήλθεν ο Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και κάθητο υποκάτω αυτής εν τη σικιά εωσού ήδη τι έμελε να γίνει στην πόλη. Και διέταξεν Κύριος ο Θεός κολοκύνθιν και έκαμεν αναβεί επάνωθεν του Ιωνά δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύθιν χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνομον ανατολικών καυστικών και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε λιγοψύχησε και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπε, «Είναι κάλλιον σε μένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνά, «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε ο Κύριος, «Εσύ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποία δεν εκοπίασας, αλλά ουδέ έκαμας αυτή να αυξήσει, είτε σε γεννήθη εν μια νυχτή και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή της πόλεως μεγάλης, ενή υπάρχουσιν πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων ήτινες, δε διακρίνουν στην δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά». Ιωνάς ένας ιδιαίτερος προφήτης, τον οποίον ο Κύριος χρησιμοποίησε και για τον Ιεροβοάμ τον δεύτερο, θα τολμούσα να πω τον τελευταίο βασιλιά του Ισραήλ, και λέω τελευταίο γιατί υπήρξαν και 2-3 ακόμη, οι οποίοι ήταν όμως λίγες μέρες, λίγους μήνες, μέχρι που κατεστράφει από τους Ασσυρίους ο λαός αυτός, οι 10 φυλές του Ισραήλ. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε για το βασιλιά και όπως λέει η Γραφή, και ο Θεός έδωσε επέκταση του βασιλείου των 10 φυλών του Ισραήλ με τον προφητικό λόγο του Ιωνά.
ώστε αποκατέστησε το όριον του Ισραήλ από τη εισόδου της εμάθεως θαλάσσης πεδιάδος κατά των λόγων Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Ιωνά, Ιού του Αμαθή, προφήτου από Γάθεφέρ. Ένας άνθρωπος λοιπόν τον οποίον είχε συστήσει ο Θεός, ένας άνθρωπος τον οποίον είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός, τον είχε ευλογήσει ο Θεός και ήταν γνωστός σε όλο το λαό Ισραήλ, στις 10 φυλές του Ισραήλ. Όταν ξαφνικά αυτός ο ευλογημένος, ιδιαιτέρος άνθρωπος του Θεού, ο αγαπητός του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός, τον εκάλεσε και του λέει πήγαινε τώρα στην Νινεβή να κηρύξεις ότι λίγες μέρες ακόμη, 40 μέρες ακόμη και ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή εξαιτίας της αμαρτίας αυτής. Και ο Ιωνάς, επειδή ήξερε αφενός μεν τα χαρακτηριστικά του Θεού, ότι είναι ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και μετανοών δια το κακό, και επειδή ήξερε αφετέρου ότι η Νινεβή και η Ασσύρη ήταν απολύτως εχθρικός λαός εναντίον του και εναντίον του λαού του, εναντίον του λαού του Θεού, σκέφτηκε και αποφάσισε να μην υπακούσει. Ανθρώπινη η σκέψη, λογικότατη, αλλά αποφάσισε να μην ακούσει. Και έφυγε μάλιστα να πάει, αντί στην Νινεβή, έφυγε και ξεκίνησε να πάει στη Θαρσής, πολύ μακριά, στα νότια περίπου της Ισπανίας. Μακριά από το Θεό, μακριά από το λαό του. Ο Θεός όμως, αδερφοί αγαπητοί, έχει σχέδιο για τον Ιωνά, όπως έχει σχέδιο και για κάθε έναν από μας. Ο ίδιος μάλιστα ο Θεός λέει, «Ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι στα χέρια μου για να δώσω στο κάθε έναν από σας σύμφωνα με το έργο το οποίο θα πράξει». Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας πληροφορεί ακόμη ο Λόγος του Θεού ότι κάποια στιγμή θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού όλοι μας για να ανταμυφθεί καθένας από μας σύμφωνα με το έργο που έπραξε δια του σώματος αυτού, είτε καλών είτε κακών. Και αυτό γιατί ο Θεός δεν θέλει μόνο να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι και ο στόχος μας, αλλά ο Θεός θέλει να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Θεός καλό σχέδιο έχει και καλές βουλές βουλεύεται για τον κάθε έναν από μας, μέσα στο σχέδιό Του είναι και το έργο το οποίο αν το εκτελέσεις θα εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων, εάν δεν το εκτελέσεις τότε θα εισέλθεις πιθανότατα, αν το έργο σου μάλιστα κατακαεί, και ως διαπυρός. Στη δε Βασιλεία των Ουρανών μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι αστήρ διαφέρει από αστέρος κατά τη δόξα, και το αστέρι που είναι πιο κοντά στον ήλιο είναι πιο λαμπρό. Το αστέρι που είναι πιο απομακρυσμένο από τον ήλιο είναι λιγότερο λαμπρό. Είναι λοιπόν μέσα στο σχέδιο του Θεού ή να απολαύσεις τη Βασιλεία των Ουρανών τον μισθό σου πλήρη, ή, επαναλαμβάνω, ακόμη και αν το έργο το οποίο πράξεις δεν είναι με χρυσάφι, ασήμι και λίδους πολυτίμους, αλλά είναι με ξύλα και χόρτα και καλάμια, να εισέλθεις ως διαπυρός ή ακόμη και να μην εισέλθεις καθόλου. Γι' αυτό ο Ιωνάς είναι ένας ιδιαίτερος προφήτης και ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για μας,
για να δούμε ότι άλλο είναι το έργο που ο Θεός κάνει με μας και άλλο είναι το έργο που εμείς κάνουμε ενώπιον του Θεού. Η ανταμοιβή μας δεν είναι με το έργο που ο Θεός κάνει, αλλά η ανταμοιβή μας είναι με το έργο που εμείς κάνουμε. Και επειδή όλες οι εκβάσεις της ζωής μας και εδώ και εκεί πάνω εξαρτώνται από την καρδιά μας, όλο το μυστικό είναι τι φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Και από αυτά που φιλοξενούμε στην καρδιά μας είναι αυτά που μας οδηγούν στην απόλυτη ευλογία και εδώ και εκεί, ή στην μικρότερη ευλογία και στην απώλεια και εδώ και μετά. Και είναι απαραίτητο να στρέφουμε με προσοχή να δούμε την καρδιά μας τι φιλοξενεί. Ο Ιωνάς φιλοξένησε καταρχάς παράβαση, ανυπακοή. Ο Θεός όμως πρέπει να σώσει την Νινεβή και θα το καταφέρει. Να σώσει τον Ιωνά δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρει. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Την Νινεβή θα τη σώσει, γιατί βλέπει μέσα στην καρδιά του βασιλιά της εκείνη την εποχή και του λαού πίστη, ταπείνωση, εξήτηση, σωτηρία. Το κατάλληλο πρόσωπο, το καταλληλότερο πρόσωπο είναι ο Ιωνάς για τη σωτηρία της Νινεβή. Για τη σωτηρία του Ιωνά παίζεται. Φοβερό, αδερφοί. Το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν μας εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Το ότι μιλάμε και σώζονται κάποιοι δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι αγαπάμε. Και ο Ιωνάς αγαπάει πάρα πολύ το λαό του και μάλιστα περισσότερο από τον Κύριο, ώστε υποτάσσεται στην καρδιά του για να προστατεύσει το λαό του και δεν υποτάσσεται στον Κύριο για να κάνει το θέλημά του. Και ο Θεός γνωρίζει και αναγνωρίζει αυτούς που τον αγαπάνε. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη ταλαιπωρία, τρικυμίες, Κήτος, τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του Κήτους, με μεγάλα θαύματα, ο Θεός τον επιστρέφει στην Νινεβή με το ζόρι. Κηρύττει και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Όλη η Νινεβή επιστρέφει στο Λόγο του Θεού. Με ένα κήρυγμα, με δύο, με τρία. Όλη η Νινεβή επιστρέφει. Απίστευτο. Φοβερό το έργο του Θεού με τον Ιωνά. Και ο Θεός, βλέποντας αυτό που είχε προγνωρίσει, την επιστροφή και τη σωτηρία, την επιστροφή και τη μετάνοια της Νινεβή, δεν κάνει αυτό που είχε πει. Δεν καταστρέφει την Νινεβή σε 40 μέρες. Και τώρα ο αγώνας του Θεού, αφού ολοκλήρωσε το έργο, ο αγώνας του Θεού είναι η σωτηρία του Ιωνά. Η σωτηρία του δούλου του, η σωτηρία της δούλης του. Όταν διεπίστωσε ο Ιωνάς ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια και την επιστροφή, απογοητεύθηκε και λυπήθηκε. Και μάλιστα έως θανάτου, και αγανάκτησε και με το Θεό. Και λυπήθηκε και αγανάκτησε με το Θεό. Το ήξερα ότι είσαι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, μετανοών. Και να το αποτέλεσμα. Κήρυξα όπως μου είπες και δεν καταστρέφει την Νινεβή που θα ήθελα τόσο πολύ να καταστραφεί. Και κάθισε, φτιάξε μια καλύβη κάπου μακριά να βλέπει, να δει τη συνέχεια, το αποτέλεσμα. Και ο Θεός
αρχίζει τώρα το έργο του. Όμως, το έργο της Νεβή θα πετύχει. Το έργο του Θεού στον Ιωνά δεν φαίνεται ούτε ότι πέτυχε, ούτε δεν πέτυχε. Δεν μας βεβαιώνει ο Θεός ότι ο Ιωνάς υπέστρεψε. Και αδερφοί αγαπητοί, ιδίως στις έσχατες ημέρες που ο Θεός έχει αποφασίσει να γεμίσει τον οίκον του και το έργο θα γίνει. Πρέπει να γεμιστεί ο οίκος. Και κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το να γεμιστεί ο οίκος του Θεού για την απόφαση Θεού. Όμως, τι θα γίνουν οι κεκλειμένοι, τι θα γίνουμε εμείς. Θα είμαστε από αυτούς που θα πούμε αγρόν ηγόρασα. Γυναίκα ενυμφεύθυν. Πέντε ζεύγοι βοών έχω, πάνω να τα δοκιμάσω και θα μείνουμε απ' έξω. Ή θα είμαστε από αυτούς τους δούλους που τους στέλνει να προσκαλέσουν. Ή δούλος θα είσαι ή πιστός αλλά και κλειμένος, αλλά μακριά θα είσαι. Και όλα εξαρτώνται από την καρδιά μας. Τι φιλοξενεί η καρδιά μας. Και επειδή ο Κύριος έρχεται ταχαίως, έχουμε υποχρέωση. Κάθε ένας για τον εαυτό του, κάθε ένας για την οικογένειά του, κάθε ένας για τα παιδιά του και όλοι μαζί για τα αδέλφια μας, να ερευνούμε την καρδιά μας. Τι φιλοξενεί? Γιατί οι προκλήσεις του κόσμου που είναι μέσα στην αμαρτία είναι έντονες σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο. Είτε μουσική και τραγούδια και χορή, είτε φιλοδοξίες, είτε φιλαργυρία, είτε ό,τι μπορεί να κάνει ο διάβολος θα το κάνει, με πειρασμούς, με δελεασμούς, με ακόμη και με απειλές και με φόβους, με κατηγόριες, με ψέματα. Ό,τι μπορεί και μπορεί πολλά ο διάβολος να κάνει, θα το κάνει. Έχουμε απόλυτη υποχρέωση ενώπιον του Θεού να διερευνήσουμε την καρδιά μας. Να ψάξουμε να βρούμε τις χαμένες δραχμές μέσα στην Εκκλησία. Να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που πλέον δεν έρχονται στην Εκκλησία. Αδερφοί, ξέρετε τι θα πει? Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να συμβεί. Είναι ο στόχος μας, ο σκοπός μας και ο σκοπός του Θεού. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει την επόμενη μέρα για όποιον δεν λάβει μέρος? Ξέρεις τι σημαίνει να μείνεις και να έχει απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, να έχει φύγει η Εκκλησία του Χριστού? Και είναι τόσο εύκολο να συμβεί αυτό, όσο εύκολα μπορεί η καρδιά μας που να απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη να παρασυρθεί. Τόσο εύκολο. Από τις παγίδες, από τις προτάσεις. Ο Θεός λοιπόν κάνει τα πάντα για τον Ιωνά, για το δούλο του. Τα πάντα κάνει. Καθώς κάθε Κυριακή απογοητευμένος που δεν καταστράφηκε η Νινεβή, φυτρώνει μια κολοκυθιά, ήλιος, καυτερός, σκιά. Χάρηκε ο Ιωνάς. Στέλνει ένα σκουλίκι, καταστρέφει την κολοκυθιά. Έπεσε έως θανάτου. Απ' τη λύπη για την κολοκυθιά. Για ποιο λόγο χαίρεσαι, από εκεί θα καταλάβεις. Και για ποιο λόγο θλίβεσαι. Τι είναι αυτό που σου προκαλεί χαρά? Η προσωρινή απόλαυση της σκιάς από την κολοκυθιά? Τι είναι αυτό που σου προκαλεί θλίψη? Η προσωρινή θλίψη από το
ξέραμα της κολοκυθιάς που ήρθε ζέστη και καύσωνας κιόλας. Δεν το καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά ο Θεός τα κάνει και τα επιτρέπει για να γνωρίσει στην πραγματικότητα, για να γνωρίσει την καρδιά σου. Τι σου δίνει χαρά σε αυτόν τον κόσμο? Τα μικρά αγόρια να το κοιτάνε τα κοριτσάκια στο σχολείο ή και τους μεγαλύτερους? Αυτό σου δίνει χαρά? Τι σου δίνει χαρά? Τα κορίτσια να τα κοιτάνε τα αγόρια γύρω στο σχολείο? Αυτό σου δίνει χαρά? Τι σου δίνει χαρά? Τι σου δίνει λύπη? Ο αποχωρισμός από την αμαρτία σου δίνει λύπη? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Είναι ιδιαίτερο σοβαρά και πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο ο πατέρας να προσέχει τη γυναίκα του, όσο η μητέρα να προσέχει τον άντρα της, να διακρίνουμε οι γονείς τα παιδιά τους γονείς, να διακρίνουμε τι είναι αυτό που κάνει τον άλλον και χαίρεται, τι είναι αυτό που κάνει τον άλλον και λυπάται. Τι είναι αυτό για το οποίο σου λείπει και προσεύχεσαι? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις και δοξάζεις το Θεό και χαίρεσαι? Και το κρίσιμο σημείο είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι βρώσεις και πόσεις και καλοπέρασες. Είναι δικαιοσύνη Θεού. Την έχεις τη Βασιλεία του Θεού? Είναι μέσα σου, είσαι μέσα σε αυτήν? Την έχει η οικογένειά σου? Την έχουν τα αδέρφια σου? Είσαι μέσα, είναι μέσα σου? Δικαιοσύνη Θεού, ειρήνη Θεού. Εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μου, τότε υπάρχει δικαιοσύνη ανθρώπινη που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Και η δικαιοσύνη του ανθρώπινη έχει πολύ ωραία επιχειρήματα να μας πείσει, να πείσει την καρδιά μας την απατηλή περπάτα και σφόδρα διεφθαρμένη. Όχι να σωθεί και η Νινεβή. Όχι να σωθεί και η Ασσυρία, αφού ο Θεός πήρε απόφαση να την καταστρέψει, τους εχθρούς μας. Έχει σοβαρά επιχειρήματα η λογική, η δικαιοσύνη η ανθρώπινη, που οδηγεί όμως τον άνθρωπο μακριά από το Θεό, σε προσωρινή απόλαυση αμαρτίας και σε προσωρινή θλίψη κακουχίας, που δεν έχει καμία σχέση με την κατά Θεό λύπη που δημιουργεί αιώνια ζωή. Και δεν έχει και καμία σχέση με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Είναι μια ψεύτικη χαρά. Και εύκολα ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να διακρίνει εάν ζει στη δικαιοσύνη του Θεού, εάν περπατάει με τη δικαιοσύνη του Θεού, εάν ζει στην ειρήνη του Θεού, αν κυριαρχεί στη ζωή του ειρήνη του Θεού και αν χαίρεται δια Πνεύματος Αγίου ή αν χαίρεται από τις χαρές του κόσμου τούτου, ή λυπάται κατά Θεόν λύπη εκ της αμαρτίας, ή λυπάται γιατί στερείται την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Σήμερα είναι κίνδυνος θάνατος, αλάρμ ο Λόγος του Θεού. Αλάρμ. Ξέρετε τι θα πει αλάρμ? Σηκωθείτε, ξυπνήστε. Ο Κύριος έρχεται. Δεν είναι να παίζουμε με την ψυχή μας. Δεν είναι να παίζουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι θα ήθελες εσύ για τον εαυτό σου, για τη γυναίκα σου και για τα παιδιά σου?
Τι θα ήθελες? Τι θα ήθελες, αδελφή, για τις κόρες σου και για τους γιους σου? Τι θα θέλατε, πρεσβύτεροι, για την Εκκλησία που σας έθεσε το Πνεύμα το Άγιο να επιμελήσετε? Τι θέλετε, με τι χαίρεστε, με τι λυπήστε? Ο Κύριος έρχεται. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, για σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα θα έρθει. Και αλίμονο σε αυτούς που δεν θα βρει έτοιμους, γιατί η καρδιά τους θα είναι πλημμυρισμένη από τη δικαιοσύνη του κόσμου, από την ειρήνη των ανθρώπων και από τη χαρά της αμαρτίας. Αλίμονο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι, αδερφοί, να παίξουμε. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι ο χρόνος να κοιμόμαστε, να διαφορούμε. Δεν είναι η ώρα να ζούμε με αμεριμνησία για τα πνευματικά. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά σε σένα, στην οικογένειά σου, στο παιδί σου, στο γιο σου, στην κόρη σου. Τι κάνεις? Ο Θεός είναι μαζί σου, εάν εσύ είσαι μαζί με το Θεό. Ο Θεός είναι εναντίον σου, γιατί αντί να βοηθάς, καταστρέφεις. Προσέχτε, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε. Να προσέχουμε πώς ντυνόμαστε. Με βαμμένα μαλλιά μην ξανάρθεις στην Εκκλησία. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Να μετανοήσεις γρήγορα. Αγαπάς και πράττεις το ψέμα. Δεν έχει ζωή αιώνιο. Με εμφάνιση κοσμική δεν πας στον ουρανό. Με επιθυμίες του κόσμου δεν έχεις καμία σχέση. Με στολισμούς δεν πας στον ουρανό. Με κοσμικό φρόνημα δεν πας στον ουρανό. Τζάμπα έρχεσαι στην Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Το θέμα μας δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να αποκτήσουμε ομορφιά μέσα στον κόσμο αυτό. Όμορφο σώμα, όμορφη εμφάνιση, να αποκτήσουμε επιθυμίες φιλαργυρίας, δόξας, επιτυχίας. Ούτε το θέμα μας είναι η υπερηφάνεια, κοίτα με ποιος είμαι και πόσο σημαντικός είμαι. Το θέμα μας είναι πώς πλησιάζεις το Θεό. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές την ευθύνη την έχουμε εμείς. Για να μην πω τις περισσότερες. Εμείς για τον εαυτό μας, εμείς για τις γυναίκες μας, οι γυναίκες για μας, οι γονείς για τα παιδιά. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Και πρέπει σήμερα να μετανοήσουμε. Να επιστρέψουμε. Βλέπεις την κόρη σου και χάνεται. Βλέπεις το γιο σου και χάνεται. Βλέπεις τη γυναίκα σου και χάνεται. Βλέπεις την αδελφή σου και χάνεται. Τον αδελφό σου και χάνεται. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν πρέπει. Μπορούμε. Λάθος. Μπορούμε. Δεν πρέπει να παίζουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε, να κλάψουμε, να ανησυχήσουμε, να φοβηθούμε το Θεό και να πούμε αμαρτήσαμε, Κύριε, νομίσαμε το πονηρό οποίο σου πράξαμε, ελέησέ μας, Κύριε. Και αν χρειαστεί να κάνουμε και νηστεία και προσευχή, να μας ελεήσει ο Θεός, να ελεήσει τα μέλη των οικογενειών μας, να ελεήσει τη ζωή μας, την ψυχή μας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι καλό να γανακτείς με το Θεό και να λες αυστηρός είναι, αυστηρή είναι και λένε πράγματα. Είναι καλό να γανακτείς. Και έφτασε στο σημείο ο Ιωνάς να πει πολύ καλό είναι να γανακτώ. Σκεφτείτε η καρδιά του πως είχε σκληρύνει με το Θεό. Πολύ καλό είναι να γανακτώ.
Και λέει, αγανακτής, γιατί ξεράθηκε η Καλοκυθιά. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω τώρα και αυτό που μου είπε ο Κύριος. Για να μας βοηθήσει, θα μας ξεραίνει τις κολοκυθιές. Το ακούσατε? Για να σε βοηθήσει, η απόφαση του Θεού είναι να ξεραίνει την κολοκυθιά που σε δροσίζει, που σου χαρίζει μία απόλαυση. Να καταλάβεις ότι η απόλαυση δεν έρχεται από την κολοκυθιά. Η απόλαυση έρχεται από τον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Η χαρά δεν έρχεται από την κολοκυθιά. Η χαρά έρχεται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν δεις λοιπόν και ξεραίνονται οι κολοκυθιές σου, δόξασε το Θεό και πες αμήν, Κύριέ μου. Σε ευχαριστώ, βοήθησέ με, διόρθωσέ με, διόρθωσέ μας, διόρθωσε τα πράγματα. Αμήν.